Λεωνάρντο Κούντρις. Τι γίνεται. Πού σε ρε αγόρι μου. Έλα ρε. Περίμενε ένα-ένα. Ναι. Λεωνάρντο με ντυμένος Ρασβάν. Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Πού είσαι, τι κάνεις. Προπόνηση. Πόγκαν. Πόγκον Σέτσιν. Πόγκον, ναι. Τσέτσιν, γιατί έχει, κάτι, έχει πολλά τσι μαζί μαζεμένα. Έλα ρε Λεωνάρντο, τι γίνεται. Πω. Τι κάνετε. Τρομερός. Ξέρεις, θα κάνουμε εισαγωγή πρώτα. Είναι Golden State Warriors. Αλήθεια. Ναι. Έπρεπε να το βγάλουμε το μακάρι πριν, όχι είναι με μένα τώρα. Είναι με Στέφαν Κάρι και τέτοια. Να δω, εδώ είναι, να τα πει όλα. Έλα. Για μπάσκετ πρώτα. Εννοείται, βλέπει πολύ, ξέρει. Έπρεπε να βγει πριν. Ναι, έπρεπε να βγει, έπρεπε να βγει πριν. Μα πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Έτσι. Πώς είσαι. Να πούμε για μπάσκετ, πάει από εδώ σφαίρα. Ναι, ορίστε. Πώς είσαι, πώς περνάς. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Όλο κάθε μέρα και καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη όταν ήρθα στην Πολωνία. Εξεπλάγει, να σου πω την αλήθεια, από το πρωτάθλημα και από όλη την οργάνωση, την ομάδα εδώ πέρα. Και δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Να κάνουμε μια εισαγωγή, να πούμε ότι ο Λεωνάρντο είναι στην Πόγκο Σέτσιν, η οποία είναι μια από τις σταθερές δυνάμεις του πολωνικού πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Είναι στην τετράδα σταθερά. Έχει για συμπαίχτη τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος είναι ο παλιός πλέον στο πολωνικό πρωτάθλημα. Α, είναι αντίπαλός μας. Είμαστε αντίπαλος με τη Ράγκοβ, εννοείς. Πού ήταν ο Παπα-Νικολάου, ναι, και ο Σβάρνας. Έχουμε γεμίσει Έλληνες στο πολωνικό. Βγήκε ο Παπα-Νικολάου και του λέω φάτε τους και τους φάγανε. Δεν είχε πάει ο Λεωνάρντο ακόμα, δεν είχε πάει. Λοιπόν, και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και εκεί. Ναι. Νομίζω ότι Λεωνάρντο το πολωνικό πρωτάθλημα ταιριάζει στους Έλληνες. Έχουμε μαζέψει, είναι 10 Έλληνες πλέον. Και γιατί ταιριάζει. Ταιριάζει, γιατί πήγαινε όλοι πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά όλοι. Καλά. Νομίζω ότι τα παιδιά κάναν καλή δουλειά που προήλθαν. Μας δώσανε στον Έλληνα, στον Πολωνό, να καταλάβει ότι ο Έλληνας έχει πολύ μεγάλη αξία. Κάτι που πολλές ελληνικές ομάδες δεν το βλέπουν αυτό. Και νομίζω ότι η εμπιστοσύνη που δείχνουν στους Έλληνες οι ομάδες εδώ είναι το παν. Γιατί όταν έχεις μια εμπιστοσύνη πάνω σου, μπορείς να αποδώσεις καλύτερα και το νιώθω και εγώ αυτή τη στιγμή. Ρε Λεωνάρντο, επειδή μου βγάζεις φοβερή μπαλιά από αυτές που βγάζεις και εγώ τα βάζω τα γκολ, δεν τα χάνω. Πες μου κάτι. Έβγαλες ένα παράπονο, το βγάζουν και άλλα παιδιά που έχουμε εδώ. Εσύ είχες την τύχη αρχικά να είσαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Από ένα σημείο και μετά. Ήσουν ο καλοκαιρινός επισκέπτης. Όπου είμαι λάθος, εσύ με σταματάς. Δηλαδή, έμπαινε στην προετοιμασία, τελείωνε η προετοιμασία. Νομίζω μόνο φέτος έκανες ρεκόρ, δηλαδή έμεινες και παραπάνω από την προετοιμασία. Καλά, δεν θυμάμαι. Ωραία. Δεν θέλω να μου πεις ακόμα για σένα. Θέλω να μου πεις γενικά αυτό που έθιξες. Γιατί στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πρέπει να περνάει 5 φορές εξετάσεις από ότι ο ξένος. Και στην πράξη να αποδεικνύεται ότι ο ξένος δεν είναι και πολλές φορές καλύτερος. Και έρχομαι σε σένα, χωρίς να, σαν παράδειγμα θα το φέρω, γιατί έτυχε. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό ήσουν εσύ, ο Ρέαπτσουκ, και δεν ξέρω και ποιος άλλος. Ήταν και το παιδί που πήγε, που πήγε στην Κύπρο. Ο Κίτσος. Ο Κίτσος. Φεύγεις εσύ. Φεύγει ο Κίτσος και μένει ο Ρέαπτσουκ, το οποίο το παιδί, εντάξει, δεν φταίει το παιδί και σε τίποτα. Ξέρεις και εσύ πολύ καλά, γιατί εντάξει, ζεις, έχεις φίλους, έχεις, διαβάζεις, τι γράφουμε, διαβάζεις. Του έχουν αλλάξει και τα φώτα του Ρέαπτσουκ. Δηλαδή, περνάει και 6 μήνες δικαστήριο κάθε εβδομάδα. Όλο αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται στην Ελλάδα. Και μετά θέλω να μου πεις και στον Ολυμπιακό τι έγινε. Κοίταξε, είναι μια συζήτηση που κάνουμε με τους φίλους μου στην Ελλάδα και πραγματικά δεν έχω κάποια απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι πάντα, το βλέπετε κι εσείς, όταν πάει κάτι στραβά, φταίει ο Έλληνας 100%. Ναι. Όταν πάει κάτι καλά, πάντα επαινούν τον ξένο. Ποτέ δεν θα πούν μπράβο στον Έλληνα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται και είναι στενάχωρο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αξία στους Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί πιτσιρικάδες που δεν έχουν την ευκαιρία να φανούν, που μπορεί να παίζουν ένα παιχνίδι, δύο, να μην είναι τόσο καλοί, που είναι λογικό, έτσι. Τώρα, αν πας σε μια ομάδα και παίξεις ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να κάνεις hat-trick από το πρώτο παιχνίδι. Μπορεί να είσαι στο 6 σε 2-3 παιχνίδια, αλλά δεν έχεις την ευκαιρία να παίξεις 10-15 παιχνίδια, να δείξεις τι μπορεί να κάνεις, γιατί στον ποδοσφαιριστή ο ρυθμός είναι το παν και η ψυχολογία. Εάν δεν έχεις ρυθμό, δεν μπορείς να αποδώσεις.
Εάν παίξεις τρία παιχνίδια, okay, μπορεί να είσαι καλός, μπορεί να είσαι μέτριος, κόβεσαι μετά. Έτσι νιώθω ότι είναι στην Ελλάδα. Ο ξένος θα παίξει ένα χρόνο. Μπορεί σε ένα χρόνο να κάνει τρία καλά μάτς και αυτά να είναι το τελευταίο μήνα. Δεν θα του πει κανείς τίποτα. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να. Δεν έχω κάποια εξήγηση. Αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Και το βλέπω εδώ πέρα. Εγώ ήρθα τώρα μετά από 6 μήνες που ήμουν στον Ολυμπιακό κάνοντας τίποτα απολύτως. Πραγματικά είχα φτάσει σε σημείο τρέλας. Και ευτυχώς που έφυγα και λίγο νωρίτερα, έφυγα τον Νοέμβρη, δεν περίμενα τον Γενάρη, λόγω της διακοπής του Μουντιάλ. Και από τη μέρα που ήρθα εδώ, μου είπαν ότι okay, σε θέλουμε το ένα τ' άλλο, θα ψάχνουμε αριστερό μπακ, θα πάμε στην προετοιμασία, θα έχεις χρόνο μαζί μας, να πάρεις το ρυθμό και αυτά. Δεν μου είπαν ότι, ξέρεις τι, μπαίνεις, παίζεις. Μου είπε ο προπονητής ότι ξέρω ότι δεν έχεις παίξει, δεν έχεις ρυθμό. Θα πάρεις όλα τα παιχνίδια. Στον Ολυμπιακό έφτασε σε σημείο τρέλας. Ναι, τρέλας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα ερχόμουν στην Μπόγκον από το καλοκαίρι που με θέλανε πριν παίξουν τα προκριματικά για το conference. Θέλανε να έρθει το καλοκαίρι στην ομάδα. Τότε ο Ολυμπιακός δεν με άφησε. Είχε πει ο κύριος Μαρτίνης ότι με υπολογίζει κανονικά, θα είμαι εγώ και ο Όλεκ στην προετοιμασία και στα προκριματικά και θα έχουμε και το Φώτη, τον Κίτσο μαζί μας, θα είμαστε οι τρεις μας, αλλά με υπολογίζει κανονικά. Ναι. Από τη στιγμή που το άκουσα αυτό, εντάξει, στην αρχή μου φάνηκε λίγο παράξενο, γιατί μετά από τα 2 πρώτα χρόνια με τον Μπέδρο κάτι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε ποτέ δεν έμαθα. Με τον Μπέντο. Αλλά... Με τον Μπέδρο. Με τον Μπέντο. Με τον Μπέντο. Τα 2 πρώτα χρόνια, ναι. Ναι, έτσι, και έτσι. Δεν κατάλαβα ποτέ τι έγινε. Μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά είπα, okay, αφού με υπολογίζει, θα παλέψω okay. Το καλοκαίρι. Και όντως έκανα μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Νομίζω ήταν η καλύτερη μου προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Μετά είδαμε όλοι τι έγινε σε προκριματικά. Έφυγε ο Πέδρο μετά την ήττα από τη Μακάμπη. Ήρθε ο κύριος Κορμπεράν. Έπαιξα το πρώτο παιχνίδι της σεζόν μαζί του. Και ξαφνικά έφυγε και αυτός μετά από 2 εβδομάδες πώς ήταν και εκεί έγινε το τρελό της υπόθεσης όταν ήρθε ο Μίτσελ. Θυμάμαι ήταν μετά το παιχνίδι με τον Άρη αν δεν κάνω λάθος που είχε κάνει την ανατροπή ο Άρης. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο είχαμε 2 μέρες ρεπό και ξεκινούσαμε προπόνηση, είχε γίνει μόλις η πρόσληψη του κύριου Μίτσελ και τη μέρα πριν την προπόνηση που θα ξεκινούσαμε με τον κύριο Μίτσελ, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα να μου λένε ότι θα προπονήσω με τη Β' ομάδα πια. Λέω, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν μια τρέλα το τελευταίο μήνα στο Ολυμπιακό, γιατί δεν είχα κάτι να κάνω. Έκανα προπόνηση με τη Β' ομάδα. Που ήταν ok, καλό για μένα, βοηθούσα τα παιδιά, βοηθούσα και εγώ τον εαυτό μου να είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά ξέρεις, όταν δεν ξέρεις το λόγο που γίνεται αυτό, που πας στη Β' ομάδα να κάνεις απλά προπονήσεις, φτάνεις σε ένα σημείο που ναι, είναι δύσκολο. Γιατί... Λεωνάρντο, δεν μίλησες με κάποιον, δηλαδή δεν σου εξήγησαν. Όχι, κανείς. Okay. Και εντάξει, από εκείνη τη... γιατί είμαι άνθρωπος που μου αρέσει σε αυτές τις δυσκολίες να τις ξεπερνάω και να κρατάω τα θετικά. Η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε, γιατί είχα περισσότερο χρόνο, δεν είχα το άγχος των αγώνων. Δούλεψα καθαρά για μένα, για να γίνω εγώ καλύτερος και νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ. Στο όταν ήρθα εδώ ήμουνα πάρα πολύ καλά και δόξα τω Θεώ αυτή τη στιγμή νιώθω τέλεια και κάθε παιχνίδι νιώθω ακόμα και καλύτερα. Και νομίζω ότι, έχεις σφυριλατηθεί πλέον και τόσο δυνατά. Το λέω αυτό γιατί τώρα κάνουμε αυτή την κουβέντα και φτάσαμε στο φινάλε το οποίο είναι στενάχωρο για τον, ναι, για τον ίδιο. Όμως υπάρχει και ένα διάστημα, έτσι δεν είναι, από τα Γιάννηνα στον Ολυμπιακό. Ήσασταν βασικότατος, ήσασταν ζευγάρι μαζί με τον Τζιμίκα από ένα σημείο και μετά, με το ένας με το άλλος. Κάποια στιγμή φύγατε μαζί και οι δύο. Εσύ πήγες στη Γερμανία,
ο Κώστας πήγε στην Αγγλία. Δηλαδή, έχεις περάσει και αυτά. Ίσως νομίζω ότι όλο αυτό το ξεκίνημα, εσύ θα μας πεις, σου έδωσε τώρα και την περισσότερη στενοχώρια για την κατάληξη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή... Σίγουρα, αυτό θα έλεγα, αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, άλλοι ξεκινάνε πολύ δύσκολα και κάπου πηγαίνουν, εσύ ξεκίνησες δυνατά, καλά και είδες λίγο ήταν ότι... το ανάποδο, ναι. Τη ζωή σου ανάποδα, ναι. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, οι τελευταίοι μήνες ήταν τελείως άκυρο με το τι είχα στον Ολυμπιακό στην αρχή, γιατί πραγματικά, εντάξει, χρωστάω τα πάντα στον Ολυμπιακό, με έβαλε να παίξω Ευρώπη, με έβαλε στην εθνική ομάδα, αγωνίστηκα στο μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας, ένα από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, με έκανε πάρα πολύ καλύτερο, γνώρισα πολλούς, πολλούς καλούς συμπαίχτες, προπονητές και τα πάντα και νομίζω ότι το τελείωμα αυτό ήταν που με στεναχωρεί, αλλά όπως είπα και πριν, πάντα μου αρέσει να κρατάω τα θετικά και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό είχα πάρα πολύ όμορφες στιγμές, βελτιώθηκα και αυτό κρατάω μόνο. Ναι. Και μεγάλα βράδια, έτσι, όπως με τη Μίλαν. Σίγουρα. Αυτά είναι αξέχαστα και πάντα θα υποστηρίζω την ομάδα, πάντα θα αγαπάω τους φιλάθλους και έχω και πολλούς φίλους εκεί τώρα και πάντα βλέπω την ομάδα και υποστηρίζω. Ναι. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι επειδή αναφερθήκαμε και στον Κώστα Τσιμίκα. Αισθάνεσαι, εντάξει, ο Παντελής είναι και λίγο πιο παλιός, αλλά δεν νομίζω σε δίδυμο να έχει υπάρξει καλύτερο αριστερό μπακ στον Ολυμπιακό. Δίδυμο εννοώ. Εντάξει, ο Γιωργάτος δεν έχει πίσω του ένα backup τόσο δυνατό. Νομίζω ότι το Τσιμίκα Κούτρης πρέπει να είναι το καλύτερο δίδυμο αριστερών μπακ τουλάχιστον την τελευταία 20 ετία. Ναι. Το νιώσατε εσείς έτσι ότι ήσασταν. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Θα πρέπει να στείλει κόσμο. Δεν θυμάμαι Μαζουακού Ραούλ Μπράβο αν ήταν μαζί. Αλλά ο Ραούλ Μπράβο μετά μετακόμισε λίγο προς το... Και δεν θυμάμαι αν ήταν μαζί κιόλα. Μπορεί να. Ήταν πιο. Περνάνε και τα χρόνια Ραούλ τώρα, Λεωνάρντο. Αλτσχάιμερ. Ναι. Ήταν και πιο στόπερο τέτοιο. Ήταν, ναι. Είχε γίνει πιο στόπερο τα τελευταία χρόνια. Ναι, μου στέλνουν τα παιδιά ότι δεν ήταν μαζί αυτό που λέω. Ναι. Οπότε μπορεί να έχει. Και αν βοηθούσε ο ένας τον άλλον, δηλαδή αυτός ο συναγωνισμός, γιατί δεν ήταν ανταγωνισμός, γιατί μιλάμε τώρα και είστε και φίλοι, είστε και εμείς στην ομάδα, δεν είναι ανταγωνισμός, είναι συναγωνισμός. Αν σας βοήθησε να γίνετε και καλύτεροι. Πολύ, πολύ, πολύ. Ήταν τρομερές οι δύο χρόνια εκείνες με το Τσίμι. Βοηθούσαμε ένας τον άλλον, γιατί κάναμε και πολύ παρέα. Ήμασταν 5-6 άτομα τότε που ακόμα κάνουμε πολύ παρέα. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Και αυτό βοηθούσε στην ψυχολογία. Όποτε παίζει ο ένας, πανηγύριζε ο ένας. Τι τους έχει αυτούς, δεν έχει κανένα ξένο. Ναι. Τι τους έχει αυτούς, δύο. Ναι, ναι. Σίγουρα, αυτό θα ισχύει πάντα. Αλλά εντάξει, ναι, ο ένας βοήθησε τον άλλο και νομίζω ότι φάνηκε και αυτό στην πορεία του Κώστα. Και είμαι πάρα, πάρα πολύ χαρούμενος που υπήρξα κομμάτι που αυτό που ήμασταν μαζί και τον βοήθησα και εγώ λίγο και όπως και αυτός με βοήθησε να γίνουμε καλύτεροι. Και το δεύτερο που θέλω να σε ρωτήσω είναι επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία την τελευταία χρόνια από το εξωτερικό, πρώτα στη Μαγιόρκα, μετά στη Γερμανία με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, πόσο σε έχει αλλάξει όλο αυτό, δηλαδή πόσο έχεις οριμάσει ή ήσουν από νεαρή ηλικία έτσι, ξέρεις, αρκετά όριμος? Εντάξει, επειδή δεν... Γεννήθηκα, έχω αυτό το να αλλάζω περιβάλλον γιατί δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, ήρθα 7 χρονών σχεδόν. Οπότε μου είναι εύκολο αυτό το να ενταχθώ σε μια καινούργια χώρα, κουλτούρα κτλ. Αλλά σίγουρα με έχει αλλάξει, είναι διαφορετικός ο τρόπος ζωής και ο τρόπος που βλέπουν το ποδόσφαιρο στο εξωτερικό από αυτό στην Ελλάδα και όποιος πάει στο εξωτερικό που έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα νιώθει πιο άνετος, πιο καλά με τον εαυτό του, πιο φόκους στη δουλειά του. Ναι, πιο φόκους στη δουλειά του. Γιατί εδώ, ας πούμε στη Γερμανία, το ποδόσφαιρο είναι μια δουλειά. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γραφείο σου, να τελειώνεις, δεν σε ξέρει κανείς. Μέσα σε εισαγωγικά, δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Έτσι, ναι. Εάν κάνεις το οτιδήποτε πέρα από το ποδόσφαιρο, δεν τους νοιάζει. Αυτό που τους νοιάζει είναι ότι να είσαι στην προπόνηση 100%, να είσαι στον αγώνα 100% και τέλος, από εκεί και πέρα κάνε ό,τι θες. Αυτό σου δίνει την ελευθερία και την άνεση να είσαι ο εαυτός σου. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να θέλει όταν τελειώσει η προπόνηση να είναι όλη μέρα έξω, να πηγαίνει για ψώνια, να πηγαίνει για καφέ, να πηγαίνει σε κάρτ, να πηγαίνει σε bowling, δεν ξέρω και εγώ τι, να κάνει ό,τι θέλει. Στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν το έχεις αυτό. Γιατί, όπως ξέρουμε, το ότι κάνεις μαθαίνεται, ειδικά στην Αθήνα.
Και νομίζω ότι αυτό που είσαι καλύτερα με τον εαυτό σου, αυτό νιώθω εγώ. Δηλαδή είμαι πολύ άνετος με τον εαυτό μου, είμαι πολύ πιο όριμος και έχω πιο πολύ focus στη δουλειά μου και να βελτιωθώ. Mm-hmm. Πιο πολύ χρόνο κιόλας. Να σου πω τώρα κάτι, να ξαναγυρίσουμε λίγο αλλά σε ένα διαφορετικό μοτίβο που θα σε ρωτήσω τώρα. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο εδώ και λίγο στον Ολυμπιακό, αλλά σε συνδυασμό και με το πρωτάθλημα, όχι μόνο του. Σε ρωτάω γιατί. Γιατί στο φετινό πρωτάθλημα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πες Νοέμβριο, τόσες εσύ 4 μήνες από κοντά. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θέλω να μου δώσεις μία απάντηση. Μιλάγαμε εδώ, ρε παιδί μου, για φαβορί. Εδώ μιλάμε, βγαίνουν και άλλα παιδιά, συνάδελφοί σου, άλλοι συνάδελφοι δικοί μου. Εδώ κάνουμε πάντα κουβέντα. Έλεγα εγώ λοιπόν από τον Αύγουστο ότι στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ παίζει καλύτερα, η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Πλέον, Λεωνάρντο, συνέλαβα τον εαυτό μου την προηγούμενη εβδομάδα και είπα ότι αν ο Ολυμπιακός αυτό που δείχνει τώρα είναι φορμάρισμα για μένα. Επειδή έχει και την τεχνογνωσία, το ξέρεις και εσύ, ήσουν πολλά χρόνια εκεί. Για μένα πλέον είναι αυτός το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Πρώτον, πώς το βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στη Super League. Και δεύτερο, ειδικά για τον Ολυμπιακό, τελικά όλοι αυτοί οι μήνες που ήσουν και εσύ ήταν τόσο καταστροφικοί, ρε παιδί μου, ήταν τόσο πεταμένοι μήνες, έκαναν τόσο κακό στην ομάδα όλο αυτό το, ξέρω εγώ πώς να το πω, μαγειρίο. Έλα εδώ, φύγε εσύ, έλα να έρθει άλλος. Είχατε 20 μέρες προπονητή δηλαδή, ο οποίος ζούσε και του εμφάνιζαν κάθε μέρα και ένα παίκτη. Yeah. Δηλαδή έψαχνα τόσο καιρό και κάποιον να μου πει κάτι για τον Κορμπεράν. Δηλαδή, πες εσύ. Δηλαδή, σου έβαλα πολλά θέματα, αλλά πιάστα εσύ από που θέλεις, ρε παιδί μου, να βγάλουμε μια άκρη. Θα το πιάσω το τέλος. Από που θες. Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά στο Ολυμπιακό το καλοκαίρι ήταν λίγο παράξενη. Πολύ παράξενη σε σχέση με τις άλλες, γιατί, okay, και την πρώτη χρονιά που ήμουν εγώ με τον Χάση, μετά με τον κύριο Λεμονή και τα λοιπά, ναι, που ήταν μια κακή σεζόν για τον Ολυμπιακό, γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά, άλλαξαν πρόσωπα πολλά. Αυτό που έγινε φέτος νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Για να σου δώσω να καταλάβεις, βγαίναμε για προπόνηση και υπήρχαν 35 άτομα, ποδοσφαιριστές. Και βάλε και 4-5 τερματοφύλακες. Οκ, okay, κάνουν διαφορετική δουλειά. Πώς θα δουλέψεις? Δεν γίνεται. Και τον Γκουαρδιόλα να φέρεις, δεν μπορεί να κουμαντάρει 35 άτομα. Σκέψω ότι γινόταν, ξέρω εγώ, η τακτική για το παιχνίδι που ακολουθούσε, που ουσιαστικά η τακτική είναι 2 εντεκάδες, βάλε και 2-3 που αλλάζουν. Υπήρχαν 10 άτομα στο άλλο γήπεδο και έκαναν κάτι άλλο έξτρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα ήταν από την αρχή λάθος. Από τη στιγμή που ήρθε ο κύριος Μίτσελ, εγώ δεν το έζησα γιατί δεν ήμουν εκεί, από ότι μου λέγαν και τα παιδιά, ο Μπούχα και ο Μάσου και τα λοιπά που είμαστε κολλητοί, έστρωσε κάπως την κατάσταση, είπε ότι ξέρεις τι, θέλω αυτούς, θα δουλέψω με αυτούς, θα στρώσω λίγο το πράγμα και γνώριζε και λίγο την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω ότι ήταν ο κατάλληλος για να έρθει εκείνη τη στιγμή μετά από όσα είχαν γίνει το καλοκαίρι και νομίζω ότι η δουλειά του φαίνεται τώρα. Έστρωσε λίγο την κατάσταση, έβαλε τον Ολυμπιακό να μην παίζει μπάλα, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά να είναι κοινικός, να κερδίζει τα μάτς, που αυτό ήταν το κύριο μέλημα, γιατί έχασε πολλούς βαθμούς στην αρχή ο Ολυμπιακός. Και όπως είπες τώρα, το πρωτάθλημα γίνεται χαμός. Η αλήθεια είναι ότι να σου πω ποιος είναι φαβορί, δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Δεν γίνεται κιόλας. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει φαβορί αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι κοντά, όλοι παίζουν μεταξύ τους. Θα μετρήσει η θέληση του πρωταθλήματος, θα μετρήσει η καρδιά, θα μετρήσει η καρδιά του πρωταθλητή αυτή. Αυτό που είπες ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι σε αυτό τώρα που πλησίασε και συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ διαφορετικό να κυνηγάς τον πρώτο από το να είσαι πρώτος. Έχει τεράστια διαφορά. Πολύ μεγαλύτερη πίεση. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου ότι η ΑΕΚ και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση από την αρχή του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα είναι δυνατή η ΑΕΚ λόγω της έδρας, αλλά η εμφάνιση της ΑΕΚ σχετικά με πέρσι είναι απίστευτα διαφορετική. Νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς ότι σε κάθε παιχνίδι, ειδικά στην Αγία Σοφιά, περιμένεις πότε θα βάλει γκολ η ΑΕΚ. Είναι απίστευτο αυτό το pressing και το πώς
παίζει ΑΕΚ εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός είχε μια σταθερή πορεία, δύσκολο μεν σε σχέση με τις άλλες λόγω του ρόστερ, λόγω των τραυματισμών που είχε, ότι ήταν 13-14 άτομα γύρω-γύρω από την εντεκάδα. Αυτά. Τώρα το τι θα γίνει θα φανεί. Θα το βρει η υπηρεσία. Θα διασκεδάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι, έχεις πει την πιο σωστή λέξη. Πραγματικά θα διασκεδάσουμε. Βέβαια, άλλοι δεν διασκεδάζουν, αλλά εμείς πρέπει να διασκεδάσουμε. Ελπίζω να διασκεδάσουμε με το σωστό τρόπο, με τον τρόπο. Εμείς είμαστε προχωρημένοι να διασκεδάσουμε μόλις τώρα, όμως τι θα κάνουμε. Να σου πω κάτι άλλο, πριν κάνω πάλι μια πασούλα στον Ηλία να σε ρωτήσει ό,τι θέλει. Πες μου κάτι, τώρα δεν γίνεται, επειδή μιλάς σπάνια και οι άνθρωποι που μιλάνε σπάνια όταν να μιλήσουν μιλάνε. Ρε εσύ, Λεωνάρντο, λύσε μας και μια άλλη απορία. Γιατί δεν συζητάμε για τον άνθρωπο, δηλαδή έφτασε σε σημείο τώρα η κλασική ελληνική χαζομάρα της ειρωνίας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εσύ που τον έζησες, πες μας για Μαρσέλο, ρε παιδάκι μου. Ήταν τόσο βαρύς τελικά, δεν μπορούσε δηλαδή, εντάξει, είναι δύο σκέλη. Το ένα είναι ποιος, η ιστορία του, αυτό δεν νομίζω ότι συζητάμε. Αλλά το υπόλοιπο και η διαθέση κιόλας, δηλαδή... Ναι, ναι. Κοίταξε, όταν ήρθε πραγματικά ήταν ένα σοκ για μας, σοκ σε εισαγωγικά, ναι. από την καλή παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όταν ήρθε ξέραμε ότι θα θέλει χρόνο, προφανώς, γιατί είχε μείνει χωρίς ομάδα από το Μάιο, οπότε τελείωσε η υποχρεώση με τη Ρεάλ. Οπότε, ξέροντας και εμείς σαν ποδοσφαιριστές, ότι όταν μένεις έξω 4 μήνες, ειδικά για ένα Βραζιλιάνο, το οποίο γνώριζα εγώ πολύ καλά, το πώς είναι να είσαι Βραζιλιάνος χωρίς να κάνεις προπόνηση, ξέρω πώς είναι. Είχα πει στα παιδιά και εκεί στην ομάδα, συζητούσαμε ότι θα θέλει σίγουρα 2 μήνες. Δηλαδή, περιμέναμε να είναι έτοιμος, αν είναι έτοιμος, μετά την πρώτη διακοπή για τις εθνικές. Mm-hmm. Πράγμα που ήταν σωστό, αλλά είχε ένα τραυματισμό, θυμάμαι. Λίγο πριν τη διακοπή στη Γάμπα, θυμάμαι κιόλας ότι βγαίναμε πριν την προπόνηση της ομάδας, εγώ με τον Φώτη και τον Λάιτνερ, δηλαδή όλοι οι αριστεροί μπακ εκτός του Όλεγ, βγαίναμε για να τον βοηθήσουμε να κάνει προπόνηση, το ατομικό του δηλαδή, για να εγκλιματιστεί λίγο παραπάνω. Mm. Και μετά κάναμε και προπόνηση με την ομάδα. Ναι. Διπλό μεροκάμα. Εντάξει. Διπλό, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω μετά τι έγινε, γιατί και εγώ, όπως σου είπα, δεν ήμουν εκεί τους τελευταίους μήνες. Ναι. Αλλά δηλαδή να δω πώς είναι η διάθεσή του, το πώς συμπεριφέρεται στις προπονήσεις. Δεν ξέρω τι έγινε. Από εκεί και πέρα έδειξε κάποια την ποιότητά του, σίγουρα την έδειξε στους αγώνες που έπαιξε, αλλά φαινόταν ότι δεν ήταν στο 100%, δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των άλλων. Okay. Και... δεν ένιωθε και ο ίδιος καλά. Φαινόταν δηλαδή. Ναι, εντάξει. Είναι και λογικό, άμα έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο και τώρα πας σε μια ομάδα που είναι χαμηλότερο επίπεδο από αυτή που ήσουν. Ήσουν στη Ρεάλ, πας στον Ολυμπιακό και δεν. Και δεν μπορεί να τα πετύχει στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι. Και αυτό... δεν είσαι βασιλιάς όπως. Ήσουν βασιλιάς στη Ρεάλ. Αυτό νομίζω του κόστησε. Δηλαδή ότι ήρθε εδώ και όταν ένιωθε ο ίδιος ότι ήταν έτοιμος, παρόλο που μπορεί να μην ήταν. Ναι. Αλλά αυτός δεν ένιωθε καλά. Και έβλεπε ότι δεν παίζει, δεν, το ένα δεν το άλλο. Νομίζω ότι του χάλασε λίγο την όρεξη, πώς να το πω. Ναι. Έτσι το είδα εγώ από έξω, έτσι. Ναι. Όταν είσαι και στάρ και όλα, έχεις και έναν εγωισμό παραπάνω, οπότε όσο να θέλεις να αποδείξεις πιο γρήγορα πράγματα. 100%. Και να σου πω τώρα κάτι, κάνε και τον detective, μόνος σου τώρα, δεν φταίω εγώ, μου βγάλες νέα πάσα. Κάνε λίγο, όχι τον detective, εμείς κάνουμε τους detective, εσύ κάνε όμως τον μάρτυρα αλήθειας. Ο Λάιτνερ, τελικά ρε παιδάκι μου, ήταν παίκτη, γιατί δεν έπαιξε στον Ολυμπιακό. Είχε τίποτα αυτό το παιδί, τι. Κοίταξε, όταν ήρθε, πάλι λέγαμε ότι θέλει χρόνο. Φαινόταν. Ναι. Δεν ήταν έτοιμος για να παίξει σε μια ομάδα στον Ολυμπιακό. Πολύ καλός παίκτης, ειδικά με την μπάλα. Είναι ωραίος. Είναι αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός από τα μπακ του. Είναι επιθετικός. Θα έχει το overlap, θα τρέχει αυτά. Είχε θεματάκια με τις επιστροφές του, με τη διάρκεια όλου του 90 λεπτού, με το αμυντικό κομμάτι γενικά. Εντάξει, ήταν πιτσιλικάς, είναι 21 χρονών. Ναι, τόσο είναι δουλειά ακόμα. Εμένα μου άρεσε σαν παίχτης, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτοιμος ακόμα για να παίξει βασικό στον Ολυμπιακό. Okay. Αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά νομίζω ότι με λίγη
με λίγο χρόνο, λίγη προετοιμασία, λίγα μάτς, ώστε να πάρει και αυτό την αίσθηση το πώς είναι να παίζεις σε τέτοια ομάδα κόντρα σε κάποιον μεγάλο αντίπαλο, π.χ. κάνα προκριματικό, να πω, ένα σημαντικό παιχνίδι, να νιώσει και αυτό την πίεση. Νομίζω ότι θα βοηθήσει. Είναι καλός παίκτης, μου αρέσει. Εγώ θέλω να πάμε λίγο σήμερα, επειδή έχουμε και τον αγώνα της εθνικής ομάδας. Βέβαια, να πάμε. Είναι και το παιχνίδι με το Γιβραλτάρ. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ ως αριστερός μπακ, πώς νιώθεις που αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα έχει 5-6 αριστερούς μπακ που άνετα όλοι τους θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε αυτή την ομάδα. Και πώς μπορείς να μου το εξηγήσεις με κάποιο τρόπο, πώς γίνεται μέχρι κάποιο περίοδο να είχαμε ένα και δύο αριστερά μπακ και με το ζόρι ή να βάζουμε τον Τωροσίδη αριστερά για να παίζει και ξαφνικά έχουμε γεμίσει με τόσο καλά αριστερά μπακ. Εγώ νομίζω είναι εποχιακό αυτό. Ναι, αλλά είναι σταθερά από είναι το 2014 και μετά. Ναι, αλλά δεξιά μπακ δεν είχαμε μέχρι πριν 1,5 χρόνο και τώρα έχουμε 4-5. Εντάξει. Δηλαδή νομίζω έτσι δεν είναι, Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο έχει παίξει στην εθνική μας που δεν είχε δεξί μπακ ούτε για. Δεν θυμάσαι και εσύ και λέγαμε πού είναι ο Μπάλντοκ, φέρ τον Μπάλντοκ. Να έχουμε. Και τώρα. Και ο Ρέτσος πολλές φορές δεξί μπακ τότε. Και τώρα περισσεύουν παιδιά. Για πέσει ο Λεωνάρντο. Με το Φανσί πηγαίναμε 3 αριστερά μπακ και 1 δεξί. Ναι. Έτσι. Γιατί, ναι, όπως είπες, είναι τρομερή πληρότητα που έχουμε σε αυτή τη θέση που παλιά δεν υπήρχε. Δηλαδή, θυμάμαι μάτς που έχει παίξει ο Παναγιώτης αριστερό μπακ ο Ρέτσος. Και τώρα είναι το αντίθετο. Δηλαδή, δεν ξέρουν. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Πριν λίγα χρόνια, 2 χρόνια νομίζω, με Φανσί πάλι τότε, δεν υπήρχε τόση πληρότητα. Απ' την άλλη πλευρά, που πριν 5-6 χρόνια ήταν το ανάποδο πάλι. Δεν υπήρχαν αριστερά μπακ. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι εποχιακό εγώ. Ναι, είναι εποχιακό. Μας έκατσε τώρα εμάς που είμαστε όλοι καλά κτλ. Αλλά είναι ωραίο γιατί ξέρεις ότι για να πας στην εθνική πρέπει να περάσει λίγο τον εαυτό σου, να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον άλλον, είσαι σε καλύτερη κατάσταση, μπορείς να βοηθήσεις. Και αυτό σε σπρώχνει στο να βελτιωθείς και είναι πολύ καλό. Καλύτερο από το να ξέρεις ότι ξέρεις, OK, εγώ είμαι και θα πάω στην εθνική, OK, το ένα το άλλο. Είναι διαφορετική προσέγγιση. Και εντάξει, είναι καλό. Ξεκινάμε σήμερα, όπως είπατε. Ελπίζω να πάμε καλά. Πρώτα ο Θεός. Όλα αυτά τα χρόνια συζητούσαμε για την απουσία μας από μεγάλες οργανώσεις. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλο κρίμα, γιατί όποιον παίχτηκε να ρωτήσει θα σου πει ότι το μεγαλύτερο μου όνειρο είναι να αγωνιστώ με την Εθνική σε μια μεγάλη διοργάνωση. Και εντάξει, ελπίζω να είναι αυτή η στιγμή μας, αν και ο Όμιλος είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ήμασταν για άλλη μια φορά, χρόνια τώρα είμαστε άτυχοι σε κληρώσεις των εθνικών ομάδων. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, αυτό το κερδίζεις με τις συμμετοχές σου. Όταν πήραμε τον Euro, είχαμε 10 χρόνια λουκούμι κληρώσεις. Σίγουρα. Τα κάναμε όπως τα κάναμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάει σήμερα το παιχνίδι. Ελπίζω να δείξουμε. Δεν είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα παιχνίδια. Εύκολα θεωρητικά στα χαρτιά είναι. Αλλά μέσα στο γήπεδο δεν είναι εύκολα, γιατί παίζεις okay, με μια ομάδα πολύ υποδιέστερη από σένα, που ξέρεις ότι θα κάτσει πίσω, θα κάνει ό,τι θα κάνει για να μην φάει γκολ. Και εάν δεν βάλεις γκολ νωρίς αυτά τα παιχνίδια, σε καταβάλει το άγχος, έρχεται μετά λίγο η πίεση, πρέπει να κάνω αυτό. Και ξέρουμε, είναι λίγο περίεργα αυτά τα μάτσα, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση που έχουμε με τον κύριο Πογέτσα τελευταία μάτς είναι, και οι παίχτες που διαθέτουμε είναι μεγάλου επίπεδου και νομίζω ότι θα κάνουμε μια καλή αρχή. Επειδή ανέφερε το κύριο Πογιέτ, και τώρα που είσαι ενεργό μέλος μιας ομάδας και με καλές παρουσίες στην Πολωνία, έχεις μιλήσει μαζί του, σου έχει αναλύσει λίγο το πλάνο και για το κομμάτι των αριστερών μπακ που είναι εκεί πάρα πολύ? Όχι, δεν έχω μιλήσει. Μίλησα, η αλήθεια είναι, όταν είχε προσληφθεί από την Εθνική, είχε έρθει στο Ready για να δει μια προπόνησή μας. Εκεί γνωριστήκαμε και είπαμε κάποια πράγματα. Εντάξει, τότε ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στην Εθνική. Τους τελευταίους 6 μήνες, δηλαδή αυτός που σας είπα, ήμουνα τουρίστας, θεωρητικά. Αλλά τώρα, ναι, νομίζω ότι είμαι καλά. Έχω παιχνίδια στα πόδια μου, έχω πάρει όλα τα παιχνίδια από το δεύτερο γύρο. Είμαι σε καλή κατάσταση, η ομάδα είναι καλά. Και περιμένω και εγώ με τη σειρά μου να όταν
αποφασίσει ο προπονητής ότι είναι ευκαιρία και ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική, εγώ ευχαρίστω το μεγαλύτερο παράσημο για να ποδοσφαιριστεί είναι αυτό και θα χαρώ πάρα πολύ να ξαναεπιστρέψω στην εθνική και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος που έχω βάλει όταν ήρθα εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Θα τελειώσω με κανένα δύο ερωτήσεις του επίπεδου της εκπομπής. Ναι. Φαγητό όλα καλά εκεί. Ζωή, πού πας τώρα. Δηλαδή τώρα έχει να πας μια βόλτα. Έχεις να πας να πιεις ένα καφέ. Έχει τέτοιο. Έχει. Αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα η πόλη να είναι τόσο καλή. Για αυτούς ρωτώ. Okay, ναι. Η Πολωνία είναι τεράστια χώρα. Είναι. Έχει 50 εκατομμύρια κατοίκους. Η πόλη που είμαι τώρα θεωρείται είναι η έκτη μεγαλύτερη νομίζω στην Πολωνία. Έχει 450.000 κατοίκους. Είναι μια μισή ώρα από το Βερολίνο. Πράγμα θαύμα για μας. Ωραία. Έχεις δηλαδή... ρεπό, μπορείς να πάρεις ένα αυτοκίνητο να πας δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Σκέψου ότι από εκεί πετάμε. Ναι, αλλά η πόλη είναι πολύ καλή. Δηλαδή είναι μικρή, ωραία, έτσι απλωμένη. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Είναι πολύ ωραία. Τυχερός είσαι γιατί ο Κατράνης μας έλεγε για τον Κλίβιτσε ότι είναι θάνατος. Δηλαδή μαυρίλα σκέτη. Εντάξει, είναι. Μείον 20 βαθμούς, κάτι τέτοια έλεγε. Όπου θα σου κάτσει, φίλε. Από το Σεπτέμβριο και μετά. Όπου σου κάτσει. Είναι κάποιες ομάδες, ναι. Είναι και ο Παπα-Νικολάου με τον Σβάρνα στη Ράκοβ που είναι τώρα. Που ναι. Είναι πρώτη που θα πάρουν το πρωτάθλημα. 99%. Είναι λίγο περίεργα η οικία, άμα τις ρωτήσεις. Είναι μικρή πόλη, πολύ μικρή πόλη. Εδώ εντάξει είναι πολύ, πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Άλλοι παίρνουν τις κούπες, άλλοι έχουν τη ζωάρα. Να σου πω και κάτι. Να σου πω κάτι. 5 μήνες στην τρέλα λέει ο άνθρωπος. Άσε να πάει ευχαριστία πηγαίνει στο Βερολίνο. Λεωνάρντο. Τώρα όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Υγεία σου εύχομαι. Αυτό λέω σε όλους εγώ. Πρώτα υγεία και από εκεί και πέρα. Πιο σημαντικό. Απόλαυση. Απόλαυση και άντε θα το πω και στο Λεωνάρντο. Αυτό λέω σε όλους θα το πω στο Λεωνάρντο. Λεωνάρντο, αγόρι μου, μην γυρίσει ποτέ. Μόνο για την εθνική. Μόνο για την εθνική. Μόνο για την εθνική. Αυτό, ναι, ναι. Μόνο για την εθνική και για διακοπές. Έτσι, καλά, εννοείται. Να δεις τους δικούς σου και τους υπόλοιπους. Φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Φιλιά, γεια σου, Λεωνάρντο.